Η πρώτη αντίδραση κυβέρνησης Κιακέλ στην εξαγγελία της υποψηφιότητας Αναστασιάδη για τις προεδρικές εκλογές. Ο κύριος Αναστασιάδης και η ηγεσία του ΔΣΥ οριστικοποίησαν σήμερα την απόφασή τους να βάλουν την Κύπρο στην πιο παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που γνώρισε η χώρα. Και ενώ η χώρα έχει ανάγκη ηρεμίας, ενότητας και επικέντρωσης στην προσπάθεια για αντιμετώπιση των προκλήσεων και των προβλημάτων, ο κύριος Αναστασιάδης και η ηγεσία του ΔΣΥ προτίμησαν τις αντιπαραγωγικές συγκρούσεις και τις ζημιογόνες αντιπαραθέσεις που εδώ και καιρό προκαλεί η πολιτική και η εν γέννη συμπεριφορά τους. Αλίμονο, αν ξεκινήσουμε μία πρόωρη προεκλογική εκστρατεία 13 μηνών. Προεδρικό και Ακέλ κάνουν λόγο για ισοπεδωτική και μηδενιστική πολιτική που ακολουθεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός για μεταλλάξεις του Νίκου Αναστασιάδη στο Κυπριακό και για τεκμηρίωτες κατηγορίες σε βάρος του Δημήτρη Χριστόφια. Δεν μπορεί όμως να καμουφλάρεται και να θεωρεί ότι ξεγελά τον Κυπριακό λαό. Η δική μου ερώτηση προς τον Κυπριακό λαό είναι πάρα πολύ απλή. Πρέπει να προβληματιστεί ο Κυπριακός λαός. Μπορεί να εμπιστευτεί τον κύριο Αναστασιάδη τόσο σε ό,τι αφορά το χειρισμό του Κυπριακού, αλλά και σε ό,τι αφορά τον χειρισμό των θεμάτων της οικονομίας, της εσωτερικής διακυβέρνησης γενικότερα. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά ο Κυπριακός λαός πώς έχει συμπεριφερθεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός στα 10 χρόνια που ήταν στην εξουσία. Έχουν υποτάξει τα πάντα στην επιδίωξη να κερδίσουν την προεδρική καρέκλα. Αργά το απόγευμα τοποθετήθηκε και το δίκο επί της εξαγγελίας της υποψηφιότητας Αναστασιάδη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα εξαγγείλει πρώτος υποψηφιότητα και ποιοι θα διεκδικήσουν την προεδρία. Εκείνο που προέχει είναι η εθνική συνεννόηση για αντιμετώπιση των προβλημάτων και των απειλών που έχουμε, όπως λέγει το δίκο, μπροστά μας. Ας ενώσουμε λοιπόν δυνάμεις όχι σε μια πρόωρη και καταστροφική ονοματολογία, αλλά για την επίτευξη εθνικής συνεννόησης και προγραμματικών συγκλήσεων, ώστε να δώσουμε διέξοδο στα σημερινά αδιέξοδα και ελπίδα για το μέλλον. Το μόνο που θα επιφέρει η πρόωρη προεδρολογία είναι πολιτικές εντάσεις και επιδείνηση των ήδη μεγάλων προβλημάτων. Το ΑΚΕΛ θα αρχίσει τις εσωκομματικές διαδικασίες για τις προεδρικές εκλογές τον Απρίλιο και τη δημόσια συζήτηση τον Ιούλιο.